Λοιπόν, θα το δούμε και στη συνέχεια. Θα συνδεθούμε με το Κιλκής, κύριε Ιωαννίδη, το θέμα της επένδυσης χρυσού στην περιοχή. Θυμίζει πάρα πολύ την ιστορία στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω, εκείνη η ιστορία έχει σταματήσει, νομίζω. Ναι, έχει παγώσει. Είναι καρμπών. Όχι, καθόλου δεν πάγωσε. Πάγωσε. Απλά υπάρχει προσφυγή των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια ιστορία όμως που είχε διχάσει την περιοχή. Να πούμε αυτές τις πτυχές. Εσείς βέβαια έχετε τη δική σας άποψη, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, μιλάω για τη Χαλκιδική, που έλεγε ναι, δεν έχουμε δουλειές, θέλουμε επενδύσεις. Κοιτάξτε, να σας πω, σαφώς και αυτό το κομμάτι νομίζω, γνώμη μου, έχει υποστεί μια παραπληροφόρηση. Διότι σαφώς και θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από μια τέτοια επένδυση θα είναι πολύ λιγότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες θα κινδυνεύσουν και από την προοπτική του να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Όπως και στη Χαλκιδική, έτσι και στο Κιλκής, υπάρχει μια τραγική ομοιότητα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά. Στο Κιλκής όλοι οι φορείς και η τοπική κοινωνία είναι κατά του έργου, γιατί δεν απασχολήθηκαν ποτέ και δεν έχουν δημιουργήσει σχέση εργασιακής εξάρτησης από κάποια μεταλλευτική ή ανώνυμη εταιρεία, με αποτέλεσμα να ανησυχούν για το μέλλον του τόπου τους σοβαρά. Εμείς οι πράσινοι από την αρχή έχουμε ταχθεί κατά της εκμετάλλευσης χρυσού τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην Θράκη, γενικά, όπως είστε, όσο και στο Κιλκής. Η άποψή μας είναι ότι αποτελεί, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Υπέρ της ανάπτυξης όμως έτσι όπως μπορεί να δημιουργηθεί μια βιώσιμη ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες, όχι υπέρ της ανάπτυξης η οποία δημιουργεί μόνο νούμερα στο χρηματιστήριο και τίποτα. Άλλο. Ξέρετε, έχει σημασία η δραστηριότητα αυτή. Όταν μιλάμε για μισό έως 2 γραμμάρια στον τόνο, σημαίνει ότι ένας τόνος γης θα χρησιμοποιηθεί, θα αλεστεί και θα πεταχτεί για να γίνει. Αυτός ο τόνος γης, ξέρετε, σε πόσες πτυχές της ελληνικής οικονομίας μπορεί να βοηθήσει και να παράξει θέσεις εργασίας για πολύ μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού από αυτούς. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Ραμπατζής. Πόσες θέσεις εργασίας έχετε εσείς στην ενημέρωση που θα δημιουργηθούν στην περιοχή σας από την επένδυση? Στο επίσημο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού δεν αναφέρεται κανένας αριθμός. Από το Υπουργείο κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα από 50 έως 500. Έτσι και στην υπόθεση του χρυσού. Ναι, κύριε Ραμπατζή. Είναι τελείως προφορικά. Mm-hmm. Απλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω ένα επιπλέον στοιχείο σε ένα. Κύριε Ραμπατζή, πριν αναφέρετε επιπλέον στοιχείο, γιατί αν άκουσα καλά, ο κύριος Τσιραμπίδης είπε ότι ήθελε να αναπτύξει την δική του επιχειρηματολογία σε σχέση για το ότι δεν είναι επικίνδυνη αυτή η εξόρυξη και δεν το επετράπει στο Κιλκής. Δεν πιστεύετε ότι είναι καλό να αφήνουμε τους επιστήμονες να αναπτύσσουν τους λογισμούς τους? Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και εμείς οι άνθρωποι που είχαμε διοργανώσει αυτή την εκδήλωση καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να ηρεμήσουμε τα πνεύματα προκειμένου να ακουστούν όλες οι απόψεις. Αλλά όπως και δημοτικοί σύμβουλοι εδώ του Κιλκής είπαν χθες στην συνάντηση που έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου κάτω στη Βουλή, ο κ. Τσιραμπίδης καταρχήν ήταν προκλητικός και νομίζω ότι δικαίως ξεσήκωσε τις αντιδράσεις του κόσμου. Γιατί ανέφερε πράγματα τα οποία πλέον κανείς δεν τα πιστεύει. Είναι πράγματα που ενδεχομένως εσείς δεν τα δέχεστε, αλλά στη συζήτηση που είχαμε τουλάχιστον εμείς σήμερα μαζί του δεν μου φάνηκε. Δεν ήταν τεχνική φύσης. Μπορώ να συμπληρώσω, σας παρακαλώ. Να συμπληρώσετε, αλλά επίσης να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται και κάτοικοι που θα ήθελαν και την επένδυση. Αν μπορείτε, άλλοι υπάρχουν, γιατί οι περισσότεροι φορείς είναι κατά των μεταλλείων. Μάλιστα. Ναι, κυρία. Υπάρχουν ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Πάγκου, πολύ σύντομα για να κλείσουμε το κύκλωμα, ναι. Ναι, το πιο σημαντικό από όλο είναι ότι αντισυνταγματικό είναι να μην λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ανθρώπων για το πώς θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η ανάπτυξη του κυρίου Τσιραμπίδη είναι με μέταλλα χρηματιστηριακές τιμές και λέει ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην εισάγουμε μέταλλα και εμείς λέμε πρέπει να φροντίσουμε να μην εισάγουμε πρωτογενή προϊόντα. Γάλα, κρέας, σιγάρια. Έτσι θέλουμε να ζήσουμε στο Κιλκής και αυτό θέλουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Ετησίως εισάγουμε 1,7 δισεκατομμύρια για εισαγωγές τροφίμων. Πόσο δισεκατό είναι η ανεργία στο Κιλκής? Κύριε Ραμπατζή. Τα επίσημα νούμερα, αν θυμάμαι, μιλάνε γύρω στο 30%. 30%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Τρενταφυλλίδη, θα θέλαμε έτσι να υπάρχει αυτή η επιστημονική. Ναι, επιχειρηματολογία όμως, γιατί. Κοιτάξτε, με τον κύριο Τσιραμπίδη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήμουνα στην αντιπαράθεση, ήταν ο κύριο Παπαβασιλείου, ο κύριο Τσιραμπίδη, ο κύριο Αρβανιτίδη. Μιλήσαν όλοι όπως μιλήσαμε και εμείς. Πολιτισμένα, πολύ πολιτισμένα. Αλλά
Όταν βγαίνει ο κύριος Σεραμπίδης και παρουσιάζει ένα νούμερο, κυρία Αυγέρη, 1 τρις 300 δις ευρώ, βγήκαμε από τα ρούχα μας. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Πού το μέτρησε αυτό το νούμερο και το είπε? Δηλαδή προκάλεσε τον κόσμο με αυτά που έλεγε. Ενώ ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και θα κρίνει ο άλλος αν έχει δίκιο ή όχι. Κοντολογής, αυτό το θέμα, επειδή ακουμπάει πολύ και τη Θράκη και τη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική έχουν βάλει αυτή τη στιγμή 300.000 στρέμματα στόχο να τα καταστρέψουν. Όταν αλέσει το βουνό και το ξαναβάλει στη θέση του, το βουνό είναι κατεστραμμένο. Και θα έχει ποικιλικά αντιδραστήρια και θα έχει 1.200. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα αυτά. Από οικονομικής πλευράς δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Αν ερχόταν τώρα ο κύριος Σεραμπίδης, θα τα απαντούσε. Μάλιστα. Μιλάει για 20% παραδείγματος. Ο κύριος Σεραμπίδης αναφέρθηκε σε κάποια κόμματα που συμφώνησαν ή διαφώνησαν. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μανατίδου, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για το ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού. Έχουμε... Τι ήταν προχθές η κυρία Μανατίδου στο Κιλκής? Ναι, γεια σας. Καλημέρα κυρία Μανατίδου. Επειδή άκουσα τον κύριο Τσιραμπίδη που αναφέρθηκε και στο όνομά μου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση για την συγκεκριμένη επένδυση, την είναι μαμούθ επένδυση, η οποία θα καταλήξει σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Και αυτό που θέλω να πω είναι για να μην διαμορφώνονται διάφορες εντυπώσεις όπως ο καθένας θέλει να το πει, όπως και χτες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπως και στους κατοίκους με τους φορείς που είχαν κάνει την συνάντηση στο Δημαρχείο Κιλκής, και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο συνασπισμός του νομού Κιλκής είμαστε αντίθετοι στην συγκεκριμένη επένδυση για πάρα πολλούς λόγους. Και περιβαλλοντικούς και οικονομικούς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στους επικοιοκρατικούς όρους. Είναι 1 τρις 300 δις ευρώ. Αν αυτά πήγαιναν όλα στην κοινωνία του Κιλκής, θα ήταν επίσης υπέροχα εκλογή. Ακούστε να δείτε. Αυτά πολύ καλά ακούγονται και κάνουν και εντυπώσεις ως νούμερα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δραστηριότητα οικονομική σε αυτή την περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία έχει και υψηλούς δείκτες αναργίας και αυτή τη στιγμή αρκετοί άνθρωποι μετακινούνται σε αυτά τα χωριά. Λίγο παρακάτω υπάρχει ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος και θα πρέπει να σεβαστούν την τοπική κοινωνία που κανένας μα κανένας δεν την έχει ρωτήσει. Υπάρχει δραστηριότητα γεωργική, κτηνοτροφική, υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να μείνει. Μάλιστα. Στον τόπο και να μην σηκωθεί, να μην φύγει, και τα νούμερα που ακούγονται πραγματικά δεν πρόκειται να βοηθήσουν με κανέναν τρόπο την τοπική κοινωνία, απλά θα τους στείλουν εσωτερική μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως και την Ελένα την Ιωαννίδου. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι μόνο σε αυτό, ότι ούτε το δημόσιο θα έχει ούτε 1 ευρώ έσοδο από αυτά, παρά μόνο από τη φορολόγηση της εταιρείας, η οποία είναι αμφίβολο αν θα αποφέρει κάποια έσοδα. Και επίσης, θα το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και πρόσωπο από το Υπουργείο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ελήφθη μια απόφαση ερήμη των κατοίκων είναι το πιο σοβαρό. Οι οικολόγοι πράσινοι, ο περιφερειακός μας σύμβουλος, ο κ. Στρεμόπουλος, έχει υποβάλει μια ερώτηση, γιατί φέρεται να έχει περάσει από το περιφερειακό, από την περιφέρεια, χωρίς να έχει περάσει από το περιφερειακό συμβούλιο αυτή η μελέτη. Και εμείς ανησυχούμε και αναρωτιόμαστε πώς συνέβη αυτό. Ακόμα αναμένουμε την απάντηση. Πολύ σύντομα, βγήκαμε 3-4 άνθρωποι και πήγαμε στα χωριά του Κιλκής και Αυγέρη. Αυτό ήταν υποχρέωση της πολιτείας με βάση τη συνθήκη του Άρχους. Έπρεπε η πολιτεία να κατεβεί και να ενημερώσει τον κόσμο τι σημαίνει τέτοια επένδυση. Αυτό η διαβούλευση. Βεβαίως. Δεν το κάνανε. Βγήκαμε, πήγαμε σε όλα τα χωριά και ενημερώσαμε τον κόσμο, και αφού δέχτηκαν πίεση πολιτική, διότι βέβαια ο κόσμος βγήκε από τα ρούχα του, κάνανε αυτό που κάνανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.